Ενδικού ένας προσέφερε στο τέλος, συμφερόντων Λάτσι. Και υπάρχουν αλλαγές στους κανονισμούς, στους όρους του διαγωνισμού που πετάνε άλλους έξω. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να πληρώνεις διόδια μέσω της διαπλοκής, δεν παίρνεις δουλειά στην Ελλάδα. Και επειδή μιλάω με δημοσιογράφους, θέλω να μου πούν αν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που οι δημόσιες τηλεοπτικές συχνότητες επί 25 χρόνια να δίνονται δωρεάν, χωρίς να εισπράττει το κράτος έσοδα, και εν πάση περιπτώσει πώς αξιολογούν ότι η κοινοπραξία των Ελλήνων καναλαρχών επήρε το μονοπόλιο της ψηφιακής εκπομπής για 15 χρόνια και σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό μέσω της DJEA για 18 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ψίχουλα, και με εγγύηση καλής εκτελέσεως 100.000 ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 100.000 ευρώ, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι αν ρίξουν αυτοί οι κύριοι, η κοινοπραξία τους, μαύρο, σε όλη την Ελλάδα, στο ψηφιακό σήμα, θα πληρώσουν πέναλτι μόνο 100.000 ευρώ. Όπως ο κύριος Σάφα, τον οποίο εγκατέστησε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ο κύριος Βενιζέλος και το Πασόκ, με νόμο, έχει μετοχικό κεφάλαιο στην εταιρεία του 25.000 ευρώ. Για υποβρύχια 2,5 δισεκατομμυρίων. Αν όμως είναι έτσι τα πράγματα, για να δώσετε και από αυτού μια απάντηση, επειδή συζητάμε και για τις προοπτικές της προτάσεις. Είμαστε δηλαδή σε μια πολύ δύσκολη φάση, όπου και το πρωτογενές μπορεί να μην είναι και αυτό που είναι, και λεφτά λείπουν και στην αγορά, δεν πέφτουν χρήματα. Και αν είναι έτσι η αποτύπωση της κατάστασης, μια πολιτική σαν τη δική σας που προτείνει αποκατάσταση των αδικιών, φοροελάφρυνση, κατάργηση φόρων, όπως ας πούμε το χαράτσι, η μεταφορά τους σε άλλα επίπεδα κτλ., πρόσθετους πόρους για την ανάπτυξη κτλ., σημαίνει ότι χρειάζονται επιπλέον ποσά. Αν τα επιπλέον ποσά πάρθουν από την αγορά, εφόσον ισχύει αυτό που λέμε ότι βγαίνουμε στην αγορά, το επιτόκιο είναι υψηλό. Αν πάρθουν από τους εταίρους, το επιτόκιο είναι χαμηλό, αλλά έχει μνημόνιο. Εσείς δεν συμφωνείτε με το μνημόνιο και θέλετε να τα καταργήσετε και θέλετε επίσης και μια άλλη συμφωνία σε σχέση με το χρέος. Δεν ξεκαθαρίζουμε τι κάνουμε γύρω από όλα αυτά. Θέλω να το ξεκαθαρίσετε. Δηλαδή αυτά δεν πάνε όλα μαζί. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχουμε πλήρη επίγνωση και των καταστροφικών συνεπειών που έχει προκαλέσει μια μακρόχρονη κακή διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ, που έφερε τα μνημόνια, και τις επιπλέον καταστροφικές συνέπειες που προκάλεσε το μνημόνιο. Γι' αυτό και δεν υποσχόμαστε λαγούς με πετραχίλια. Θα χρειαστεί χρόνια, σκληρή δουλειά για να ορθοποδήσει η χώρα και προσπάθεια σταδιακή για να επουλωθούν πληγές. Και γι' αυτό, κύριε Λυριτζή, σε αντίθεση με την προπαγάνδα των αντιπάλων μας για το τι υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς λέμε ότι στο θέμα μισθών, για παράδειγμα, στο θέμα των αμοιβών, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμόσει άμεσα την επαναφορά ισχύως των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων που έχουν καταργηθεί και τα κατώτατα. Και από εκεί και πέρα, όταν... Να το κάνω πρακτικό. Το 800-900 που είναι για το δάσκαλο και τον εκπαιδευτικό τον ίδιο. Κύριε Λυριτζή, θα είναι 800-900 ή θα πάει 1.100. Κύριε Λυριτζή, επειδή μου κάνατε μια μακρά ερώτηση να απαντήσω. Ελάτε για να μιλήσω για την ψήφο. Όταν το ΑΕΠ με εντολή Σαμαρά και σύμπραξη Βενιζέλου είναι στα 180 δις από 240, δεν μπορείς να επαναφέρεις μισθούς και σύνταξη κύπταν το 9. Μπορείς να το κάνεις σταδιακά και η προτεραιότητά μας είναι η πιο αδύναμη. Η ανακούφιση αυτών για τους οποίους σοβεί η ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 3 εκατομμύρια χωρίς ασφάλιση κοινωνική, 4 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Και για να δουλέψει η οικονομία, να αρχίσει να μειώνει την ανεργία, να περάσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χρειάζεται κούρεμα του χρέους, έτσι ώστε κάποιοι πόροι από το κοχρεωλήσια να πάνε στην ανάπτυξη. Αν οι άλλοι δεν το κουρεύουν, τι κάνουμε? Και να πω και κάτι ακόμη. Επειδή κάτι είπε ο κύριος Κίρτσος για θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και προβλέψεις κτλ. Ο κύριος Προβόπουλος, τσάρος των τραπεζών, και ο κύριος Στουρνάρας, τσάρος της οικονομίας, προβλέπουν ανάπτυξη με σιγουριά από το 2012. Ήρθα χωρίς χαρτιά, όπως βλέπετε, αλλά θα μπορούσα να σας φέρω εδώ πληθώρα προβλέψεων Προβόπουλου και Στουρνάρα που λένε θα έχουμε ανάπτυξη από το 2012 και πληθώρα άρθρων Κίρτσου που λέει ότι αυτό είναι θα γίνει. Να αρχίσω από αυτά που είπε ο κύριος Παπαδημούλης. Η κεντρική αντίφαση του ΣΥΡΙΖΑ.